Ε, οι Ρώσοι αγαπάνε την Ελλάδα. Εξακολουθούν να, να την αγαπάνε και θα συνεχίσουν να την αγαπάνε, και αυτό φαίνεται και για τη σεζόν που έρχεται. Mm -hmm. Η Ρωσία εκδηλώνει ένα ε, ενισχυμένο ενδιαφέρον για το 2020. Ε, γνώμη μου είναι ότι θα υπερκαλύψει το κενό του 2019 σημαντικά. Επανέρχεται λοιπόν η Ρωσία σε μια διαδρομή που σκοπό της αγοράς αυτής είναι να καταλάβει ξανά τη θέση που είχε μέχρι το 2013 μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια. Αυτό είναι μια σημαντική ελπίδα για τον τουρισμό μας τη στιγμή που η ευρωπαϊκή αγορά ξανά ε, κοντοστέκεται. Ε, αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή αγορά δεν πάει πολύ άσχημα, θα μπορούσε όμως η Αγγλία και η Γερμανία να πάει πολύ καλύτερα. Ε, είναι το κενό που αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται στην ευρωπαϊκή αγορά στην, στην Κρήτη. Θέλω να μιλήσουμε μόνο για την Κρήτη, γιατί το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα Έτσι. δεν έχω επαρκή ενημέρωση, αλλά για την Κρήτη μπορώ να πω κάποια περισσότερα πράγματα. Ε, η ελπίδα μας είναι, λοιπόν, για να έχουμε μια καλή σεζόν για το 2020 να συνέλθει οι, να συνέλθουν οι προκρατήσεις της γερμανικής και της αγγλικής αγοράς. Βέβαια υπάρχει το προηγούμενο του Στόμας Κουκ, το οποίο είναι ένα μεγάλο κενό. Γίνεται κάποια προσπάθεια, αλλά φαίνεται ότι ε, η Αγγλία και η Γερμανία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ρίχνουν τα βλέμματα τους αλλού. Πάντως, δράτω με της ευκαιρίας που λέμε έτσι για την τόση του κύματος των Ρώσων επισκεπτών το 2019, το οποίο όλοι βεβαίως οι τουριστικοί πράκτορες τείνουν να το υπερκαλύψουν, όπως πολύ σωστά είπατε, και εδώ στην Κρήτη, μιλάμε συγκεκριμένα πλέον, όμως αν θα μπορούσαμε να συγγραφήσουμε να α, χαρακτηρίσουμε λίγο και τους λόγους, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι και τα γεωπολιτικά α, τα οποία διαδραματίζονται γύρω από την Κρήτη και όχι μόνο επηρεάζουν το τοπίο, επηρεάζουν το έδαφος για τον α, Ρώσο επισκέπτη, έτσι δεν για πολλωστή φορά θα επαναλάβω, κύριε Κουμπαντάκη, ότι οι Ρώσοι είναι πικραμένοι. Είναι πικραμένοι από τη στάση της χώρας μας, ενώ σε πολιτικό επίπεδο, mm -hmm. απέναντι στην Ρωσία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία δέκα χρόνια η στάση της χώρας μας απέναντι στη Ρωσία ήταν αρνητική. Σε όλα τα επίπεδα. Με αποτέλεσμα, και συγγνώμη σα να βγει κακά τα ψέματα κερδισμένη τελικά η Τουρκία. Πρόφανως. Τουριστικά. Προφανώ. Ε, είναι ο, ο, ο τουριστικό μα αντίπαλο. Και άλλε αγορέ, όπω την Ισία και. Τέλο πάντων, ο βασικό μα τουριστικό αντίπαλο είναι η Τουρκία, η οποία και το εκμεταλλεύεται το γεγονό. Mm. Όπω και, και για το 2020 φαίνεται ότι εκμεταλλεύεται τη στροφή της Γερμανίας πολιτικά προς την Τουρκία και τη Αγγλίας. Λοιπόν, ε, εμείς θα πρέπει και γεωπολιτικά, αλλά και τουριστικά και οικονομικά να ανοίξουμε λίγο τε, 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 τους ορίζοντες μας στην εξωτερική μας πολιτική και να μην είμαστε μονόχνοτοι προς είμαστε τη Ελλάδα. Είμαστε υποταγμένοι, είμαστε με παροπίδες Ρύση. πολιτικές Είναι σαφές. απέναντι σε αυτό το θέμα, Είναι ως σαφές. Ελλάδα πλέον. Είναι σαφές, ε, κύριε Κουμαντάκη, ότι είμαστε μονόχνοτοι, είμαστε μονοδιάστατοι. Δεν έχουμε ανοιχτή εξωτερική πολιτική. Η Ρωσία ξέρετε ότι έχει τη δύναμη στη Μεσόγειο θάλασσα. Η Ρωσία είναι αυτή που θα μπορούσε να επιβάλλει το τι συμβαίνει ή το τι πρόκειται να συμβεί μεταξύ των χωρών της Μεσογείου mm -hmm. ε, εμπροκειμένου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Είχε τη δύναμη να επιβάλλει καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η Ελλάδα έχει γυρίσει την πλάτη της στη Ρωσία και η Ρωσία έχει μπροστά τη σύμμαχό της και συνεργάτη τη συνεταίρο τη μόνο την Τουρκία. Στο χέρι μα είναι ακόμα, επειδή σα λέω ότι η Ρωσία, το πνεύμα τη Ρωσία είναι φιλελληνικό, όλη τη Ρωσία και του πολιτικού κόσμου αλλά και του λαού τη Ρωσία, να το εκμεταλλευτούμε. Δεν είναι αργά, αλλά δεν βλέπω να γίνεται και καμία ουσιαστική και σοβαρή κίνηση. Εμένουμε σε συμμάχους οι οποίοι μας χτυπάνε στην πλάτη και μας λένε βρείτε Εμεί δεν ζητάμε τίποτα. Άρα για να κάτσουμε να τα βρούμε σημαίνει ναι. ότι έχουμε να δώσουμε, δεν έχουμε να μοιράσουμε. Έχουμε να δώσουμε. Το μοίρασμα σημαίνει παίρνω, δίνω. Εν προκειμένου, η Ελλάδα, εάν θα κάτσει σε ένα τραπέζι, έχει μόνο να δώσει. Άρα, ε... άρα ουσιαστικά, επειδή είστε μια βαθιά σκεπτόμενο και πολιτικά άτομο, ποιε είναι οι πρωτοβουλίε, που θα μπορούσε να πάρει το ελληνικό κράτο απέναντι σε μια Ρωσία που είναι μεν η Ελλάδα της γύρισε την πλάτη και για λόγους συμμαχι... συμμαχιών και συμφερόντων και τα λοιπά συνεργάστηκε με την Τουρκία. Ε, τι θα μπορούσε από εδώ και στο εξή η Ελλάδα στρατηγικά στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής να κάνει έτσι ώστε να πετύχει κάτι. Να δείξει ξεκάθαρα προς όλους ναι. ότι τα μάτια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής δεν βάζουνε Σκιάχτρο μπροστά στην Ανατολή. Να κοιτάξουμε λοιπόν με ανοιχτά μάτια και αυτιά, να μιλήσουμε με τη Ρωσία, να συζητήσουμε, mm -hmm. όπως το κάνει και η Τουρκία και η οποία τα έχει με όλους καλά και όλοι τις... δεν της χτυπάνε την πλάτη, την καλύπτουν ξεκάθαρα. Την καλύπτουν ξεκάθαρα. Εμείς, ως, αδύναμο, ως ο αδύναμος κρίκος της όλης υπόθεσης, επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο. Αστεία πράγματα πράγματα. Δεν υπάρχει διεθνέ διεθνές δίκαιο. Με το διεθνές δίκαιο έχουμε χάσει. Και δεν βρέθηκε καμία υπερδύναμη, κανένα σύμμαχός μας, να μας δώσει το δίκαιο που έχουμε από τις διεθνείς σχέσεις. Η αλήθεια και είναι αυτή, γιατί αποτυπώθηκε πρόσφατα και στο Βερολίνο αυτό. Έτσι, όταν ξεκάθαρα. μιλάμε για γεωπολιτική σκακέρα και για συζητήσεις Υπό, που το γίνονται. Δίκαιο, το, δίκαιο, το δίκαιο, είναι η δύναμη του, του, ισχυρού. Δεν είναι το διεθνές δίκαιο. Με το διεθνές δίκαιο δεν έχουμε να περιμένουμε απολύτως τίποτα, mm -hmm. παρά μόνο θα υποχρεωθούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να δώσουμε. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, έστω και τώρα, είναι να ανοίξουμε τους ορίζοντες της εξωτερικής μας πολιτικής. Μόνο η Γαλλία δεν φτάνει. Το τι συμβαίνει με την Αμερική, το ξέρουμε μια ολόκληρη ζωή, δεν αλλάζει τίποτα. Ό,τι έγινε το 1974 γίνεται και τώρα. Καμία διαφοροποίηση, ναι, έχετε δίκιο, αλλά κάτσετε να τα βρείτε. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν μου μάλλον, μάλλον κ... μα καταδικάζει. Δεν μου λέτε κάτι, περιθώρια να αναστραφεί το κλίμα υπάρχουν ακόμα, Η... απέζεται αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί, θα σα θέσω βεβαίω το παράδειγμα yeah. τη Γερμανία. Θυμόμαστε όλοι τι οξύε σχέσει, οξυμένε σχέσει, είχαν Ρωσία, α, Μέρκελ και Βλαντιμίρ Πούτιν. Ξαφνικά όμως... Ακριβώς. Έκατσε σε ένα τραπέζι, Ακριβώς. λύθηκε το θέμα και συνεχίζουν από κοινού, έτσι. Ακριβώ, αυτή τη στιγμή η μεγάλη σύμμαχος τη Ρωσίας στην Ευρώπη είναι η Γερμανία. Και παρασύρεται και η Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει πλέον μεγάλο σύμμαχο της στη Ρωσία, έχει και την Γερμανία. Λοιπόν, γιατί έχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, τα βλέπουμε, τα ζούμε κάθε μέρα, αλλά. Αυτό που παρατηρούμε ναι. είναι ότι δεν γίνεται καμία κίνηση να καθίσουμε στο, στο ίδιο τραπέζι για τα θέματα του, της, της Μεσογείου, έτσι, του, του, Αιγαίου Πελάγους. Κινήσεις, επειδή μιλάτε για Μεσόγειο, συγγνώμη πάλι που σας διακόπτω, κινήσεις του τύπου τετραμερής, τριμερής για αγωγούς Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, πιστεύετε ότι καθυλώνουν τις περιπτώσει, περιπτώσεις ώστε να, βρεθεί, να, βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, ενδεχομένως Ελλάδα, Ρωσία. Δεν είμαι ε... ειδικό. Έχω όμως την αίσθηση ότι Μιλάμε για μία ουτοπία για, την, για τον αγωγό, τον Ίστινετ. Είναι κάτι το οποίο και δεν συμφέρει mm -hmm. και δεν πρόκειται να γίνει. Απλά δημιουργεί προσωρινά γεωπολιτικές, γεω, γεωπολιτικές ε, σχέσεις, οι οποίες όμως ουδεμία αξία ουσιαστική έχουν για το μέλλον. Αλλού βρίσκονται τα συμφέροντα και αυτή τη στιγμή εμείς ζούμε με την ουτοπία ότι μαζί με κάποιους γείτονες, δηλαδή Αίγυπτο ε, Κύπρο, Ισραήλ και Ελλάδα, γιατί για την Ιταλία, όπως βλέπετε, η Ιταλία κρατάει μία άλλη στάση, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πεποίθησή μου. Εάν αλλάξουν τα δεδομένα, καθώς οδεύουμε σιγά σιγά προς την τουριστική σεζόν, που πραγματικά όλοι οι τουριστικοί πράκτορες και ξενοδόχοι περιμένουν ως μάνα εξ ουρανού για φέτος, με βάση το, έλλειμμα, το έλλειμματικό αποτέλεσμα το οποίο εντοπίστηκε το 2019, εάν οι ισορροπίε αλλάξουν γεωπολιτικά στη Μεσόγειο. Και τελικά δεν τίνει το χέρι βοηθεία η Ελλάδα, α πούμε, προ τη Ρωσία, ή δεν κάτσει στο ίδιο τραπέζι συνομιλιών η Ελλάδα με την Τουρκία για να βρεθεί μια λύση και για το Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει αντίκτυπο στο κομμάτι του τουρισμού μελλοντικά, θα για, για αυτή τη σεζόν μιλάμε. Θα υπάρξει για το 2020 για αυτή τη σεζόν. Διότι θέλουμε ακόμα τρει μήνε μέχρι να μπούμε καλά στη σεζόν του 2020 και το ναι. όνομα τη Κρήτη είναι πολύ ψηλά σε αυτή την κρίση. Εάν λοιπόν δημιουργηθεί η έννοια, η αίσθηση ενό επεισοδίου, Μάλιστα. όχι κατά ανάγκη θερμού, ε, το όνομα τη Κρήτη είναι ψηλά. Οπότε θα επηρεαστεί κέρια αρνητικά το υπόλοιπο τη σεζόν. Μάλιστα. Και παίζει το όνομα της Κρήτης. Ήσασταν κατά το ε, θέλω λίγο πριν κλείσουμε, επειδή σας παρακολουθώ και στα social που διατυπώνετε, αποτυπώνετε τις δικέ σας πολιτικές σκέψεις, και όχι μόνο, και για τον τόπο, για την αυτοδιοίκηση, για τους πολίτες. Έχετε προβληματισμούς. Ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο α, έχει πέσει στο τραπέζι τις τελευταίες μέρες έχει να κάνει με το νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Α, ξεκινούν οι εργασίε. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο τελικά τι θα γίνει με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Είστε άνθρωπο του τουρισμού. Σα είδα σήμερα και με ένα, μια σχετική ανάρτηση στο Facebook να διαρωτάστε κι εσεί ο ίδιο τελικά τι θα γίνει με το αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη. Για... Θέλω τη δική σα τοποθέτηση. Οι άρχοντε αυτού του τόπου θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα γίνει με το τεράστιο χώρο που καλύπτει σήμερα το αεροδρόμιο, θα πρέπει να αποφασίσουν τι καλό μπορεί να προσφέρει αυτός ο χώρος για το ντόπιο πολίτη, για την κοινωνία, την ντόπια κοινωνία του Ιρακλείου, της Αλικαρνασσού mm -hmm. κλπ. Πιστεύω ότι θα καθίσουν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Έχω ένα προβληματισμό και τον αφήνω να φανεί, όπως λέτε, ε, Μπένα αδερφέ, αν είναι να κάτσουν να συζητήσουν για το καλό του τόπου, να το κάνουν. Εάν όμω το κίνητρο θα είναι κάποια συμφέροντα, φοβάμαι μήπω ξαφνικά είναι υπερβολικό αυτό που θα πω. Αλλά θα το πω επίτηδε για, για, για να λειτουργήσει αρνητικά σε α, αν υπάρχουν τέτοιε σκέψει. Ναι. Να βρεθούμε με δύο αεροδρόμια: ένα domestic και ένα διεθνέ. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το ενδεχόμενο έτσι. Δεν θα ήθελα να, να υπάρχει, ναι. να, να γίνει Η αλήθεια να καταλήξει. είναι, κύριε Σιφάκη, ότι εδώ και χρόνια όλοι μέναμε στην μεγάλη αυτή επιθυμία, στη μεγάλη βούληση και των τοπικών αρχών και των πολιτών να δημιουργηθεί όντω ένα νέο νεοσύστατο διεθνή αερολιμένα στον ομό Ηρακλείου. Και ποτέ μέχρι πρότεινο ε, δεν είχε ανοίξει το ζήτημα, τι θα γίνει τελικά με τον Νίκο Καζαντζάκη. Η αλήθεια είναι αυτή. Ένα μεγάλο φιλέτο να μην περάσουμε ό,τι περνάμε ακόμα με τη βάση. Δεκαετίες και παραμένει νεκρή μία περιοχή ζωτικής σημασίας για τον τόπο μας. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει θαυμάσια πράγματα προς όφελος της νεολαίας, της κοινωνίας του Ηρακλείου και όχι μόνο. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα μέχρι σήμερα. Ακούμε κάποια σχέδια τα οποία υπάρχουν για το αμέσω επόμενο, για το, για το, μέλλον. Το θέμα ήταν ότι μέχρι σήμερα θα έπρεπε να βγουν αυτά τα σχέδια και όχι να βγουν από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η ΕΤΕΠ τελικά είναι αυτή η οποία θα αναλάβει και το έργο Μάλιστα. του Καστελίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται το αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη. Ναι. Έτσι είναι. Είναι μια ευκαιρία για του ντόπιου άρχοντε να δείξουν ότι το μόνο του κίνητρο είναι το συμφέρον του ντόπιου, της ντόπιας κοινωνίας.